Σάνι Μπαλτζή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και ομορφιές εδώ. Ομορφιές εδώ. Τι, έχει πέσει το πρώτο τραγούδι. Τη Σάνι. Βέβαια, έπεσε το πρώτο. Έπεσε το πρώτο. Εγώ θέλω να πω ότι κατά έναν περίεργο, έτσι, ίσως λίγο μεταφυσικό τρόπο, τα τραγούδια επιλέγουν αυτούς που θα τα τραγουδήσουμε. Το ίδιο πιστεύω βέβαια και για τα παιδιά μας, ότι μας επιλέγουν από κάπου εκεί πάνω. Είμαι πολύ χαρούμενη που μία τόσο μεγάλη φωνή εκφράζει την κατεστραμμένη καρδιά μου και ψυχή μου. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι λίγο πολύ, η Ελεονόρα είναι το στοίχημά μου. Το Έλα συγκεκριμένα ήταν ένα τραγούδι που δεν πίστευε κανείς. Μου λέγανε δεν έχει ρεφρέν, είναι δυνατόν στην Ελλάδα τέτοιο τραγούδι. Ήταν λίγο πολύ η εκδίκησή μου και γούσταρα που το έκανα αυτό μαζί της πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι σήμερα εδώ, ανάμεσα σε πολύ σημαντικούς ανθρώπους και την Νατάσα Μπονφίλιου, τη φοβερή φωνή, την Πίτσα Παπαδοπούλου, που είναι, πιστεύω, ένας ζωντανός θρύλος για την Ελλάδα, μια πολύ μεγάλη φωνή και είμαι πολύ χαρούμενη που την γνώρισα σήμερα, καθώς και όλους τους υπόλοιπους που είναι εδώ πέρα, και ανυπομονώ να περάσουμε το βράδυ όμορφα και είναι πολύ ωραίο αυτό που γίνεται, είναι πολύ ωραία αυτή η εκπομπή. Συνήθως, πολύ ωραία αυτή η παρέα απόψη. Μετά θάνατον κάτι τέτοια. Είναι καλό το ότι υπάρχει αυτή η εκπομπή και βρισκόμαστε, γιατί συνήθως κάπως έτσι γίνεται. Ναι, λέμε μετά βγαίνουμε και κάνουμε τα... Θέμης Καραμουνατίδης, καλησπέρα.